Από τον larissa.gr είναι τα πλάνα. Θυμάμαι όταν είχε έρθει στην εκπομπή πριν από κάποια χρόνια, το 2015, πώς μας είχε μιλήσει για όλα αυτά που έζησε. Νομίζω ότι ήταν η πρώτη τηλεοπτική της. Πάρα πολύ ταλαιπωρημένη. Είναι ένας πολύ ευαίσθητος άνθρωπος. Πάρα πολύ ευαίσθητος άνθρωπος που όλο αυτό την ακολούθησε. Δηλαδή μπορεί να κατάφερε να το ξεπεράσει, αλλά και από τις δηλώσεις της τώρα καταλαβαίνεις πόσο πολύ της κόστησε όλο αυτό. Θεή μου, πριν περάσουμε να δούμε αυτή τη συνέντευξη που ήταν η πρώτη της τηλεοπτική το 2015 εδώ στο πρωινό, θέλω να σας πω ότι χθες γύρω στις 2 ώρες έδινε κατάθεση, γι' αυτό είπε και ο συνηγορός της ότι ήταν πολύ σκληρή διαδικασία. Και ο Σπύρος Παπαδόπουλος, ο οποίος την υπερασπίστηκε, μπράβο του, είπε ότι... Όχι ότι σηκώθηκε και πήγε μέχρι τη Λάρισα, αλλά όχι, γενικά μπράβο του, ναι. Και γύρισε και είπε ότι, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, αυτή η γυναίκα τότε ήταν πρώτο όνομα και με όλη αυτή την ιστορία, με την κατάθλιψη, με όλα τα δύσκολα που πέρασε με την υγεία της, έχει φτάσει αυτή τη στιγμή να ζει με δανεικά. Είναι κοιτάξτε, πολύ κύκλος σημαντικό. Είναι και γυρίζει και είναι μια πολύ ταλαντούχα γυναίκα που σίγουρα όλο αυτό θα ξαναγυρίσει. Μακάρι. Αλλά η αλήθεια είναι ότι με όλη αυτή την ιστορία που μπαινοέβγαινε, εννοώ για να βοηθηθεί, με τα δημοσιεύματα, δύσκολα κάποιος θα... δεν της εμπιστεύτηκε, ας πούμε, πρωταγωνιστικό ρόλο να το δώσει. Δεν ήταν καλά στην υγεία της. Με τι ψυχολογία θα μπορούσε να κάνει αυτά που έκανε. Και επίσης είναι σημαντικό ούτε κατηγορία, επειδή έχω μιλήσει μαζί της στο τηλέφωνο, γι' αυτό το μεταφέρω, ούτε κατηγόρησε ποτέ κανένα. Τόσο γλυκιά, πάντα δηλαδή κοιτάζει τους άλλους και την άλλη πλευρά, ακόμα και τους συνεργάτες της. Και τώρα δες, τους δικούς της σκέφτεται. Σκέφτεται τους δικούς της, τους γονείς της που ταλαιπώρησε, τους διέλυσε. Τους φίλους της. Πάντως η Άβα, πριν από αυτή την ιστορία, δηλαδή αυτή την ιστορία που βγήκε στη φόρα σε σχέση με τα οικονομικά και όλο αυτό που έγινε εις βάρος της, ποτέ δεν απασχόλησε με σχέση της και με ιδιωτικό βίο την επικαιρότητα. Ποτέ δεν μίλησε. Όχι, μόνο για αυτό, μόνο για αυτή την υπόθεση. Ποτέ. Δεν είχαμε μάθει τίποτα για την Άβα. Αυτό τώρα δεν μπορεί να είναι τυχαίο. Όχι, βέβαια. Θέλω να πω. Αναγκάστηκε. Και η ίδια είπε αυτό ακριβώς, Άρη. Ότι εγώ ντρεπόμουν, δεν μιλούσα. Αναγκάστηκα να μιλήσω γύρω στο 2015, όταν άρχισαν να βγαίνουν τα πρώτα δημοσιεύματα για νευρική αναορεξία. Δηλαδή, σιγά το κορίτσι μου ήθελε ποτέ να πασχολεί. Μα είπε, παιδιά, ότι δεν ήθελε να καταλήξει έτσι. Δεν ήταν το όνειρό της να καταλήξει έτσι. Δηλαδή, ντρέπεται για αυτό που κάνει, αλλά ήταν αναγκαστικό. Προφανώς δεν υπήρχε άλλο τρόπο. Έχασε όλους τους σκόπους της. 1.240.000 ευρώ και αυτή τη στιγμή έχει πάρει μόνο 200.000 πίσω από τα λεφτά αυτά. Παιδιά, βλέπετε όμως ένας κωμικός ηθοποιός που τον έχει στο μυαλό σου αλλιώς πώς είναι στην πραγματική ζωή. Η ζωή δεν είναι. Είδες ότι η ζωή, ρε παιδί μου, δεν έχει να κάνει με αυτό. Να δούμε το απόσπασμα από την τότε συνέντευξη. Γράφτηκε για.